Έξι θανάτους και 2.103 νέα κρούσματα COVID-19 ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου για την περίοδο 13 έως 19 Μαΐου. Το ίδιο διάστημα το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 1,7%. Οι θάνατοι αφορούν σε τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες ηλικίας από 65 έως 94 ετών. Από τους 42 νοσηλευόμενους ασθενείς, οι 9 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Από τις 15 Μαΐου στην Κύπρο έχει εφαρμοστεί νέα χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Ανεστάλλει η υποχρέωση επίδειξη safe pass σε όλου του χώρου πλην των οίκων ευγυρία και των νοσηλευτηρίων. Έπαψε η υποχρέωση χρήση μάσκας για παιδιά κάτω των 12 ετών και αυξήθηκε η χωρητικότητα σε χώρου εστίαση και κέντρα διασκέδαση.